Προφανώς τα αποτελέσματα της χθεσινής δημοτοληψίας μας δημιούργησαν την ανάγκη ενός άμεσου συναγερμού. Τηρήθηκε το πρωτόκολλο από την πρώτη στιγμή έτσι ώστε να στεγανοποιήσουμε τη συγκεκριμένη δομή. Είχαμε 150 θετικά κρούσματα σε σύνολο 497 δειγμάτων. Στα 497 ήταν και οι εργαζόμενοι. Συνολικά έχουμε 148 φιλοξενούμενους που είναι θετικοί. Έχουμε μία εργαζόμενη που είναι θετική και και ένα στέλεχος της δομής. Από την πρώτη στιγμή και με εντολή του Υπουργού του κ. Μηταράκη και όλου του μηχανισμού του Υπουργείου βρεθήκαμε εδώ πέρα για να μπορέσουμε να συντονίσουμε τα βήματα τα οποία προκύπτουν μέσα από τα πρωτόκολλα που έχουμε. Να ξεκαθαρίσω ότι και οι 150 είναι όλοι ασυμπτωματικοί. Αυτό σημαίνει ότι παρά τη δύσκολη κατάσταση υπάρχουν μια σειρά μέτρων τα οποία θα πρέπει να πάρθουν για την περιοχή, αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος ούτε πανικού. Χρειάζεται να υπάρχει ψυχραιμία, να υπάρχει νυφαλιότητα και σε επόμενες 14 μέρες να αντιμετωπίσουμε με βάση τις διαδικασίες που προβλέπονται το ζήτημα που έχει προκύψει. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι το σημαντικό της υπόθεσης ήταν ότι από τη Μεγάλη Πέμπτη είχαμε θέσει σε καραντίνα τη δομή. Αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να μην έχουμε διασπορά στην κοινότητα. Ήδη προχωρήσαν και αυτή τη στιγμή κάποιες ιχνηλατήσεις ώστε να δούμε ακόμα και τα αρνητικά, τα αρνητικά κρούσματα που τα οποία ήταν εργαζόμενοι και κινούνταν στην περιοχή, αν υπάρχει ζήτημα διασποράς ή όχι. Το ευχάριστο είναι ότι είναι όλα υπό έλεγχο αυτή τη στιγμή. Πρέπει να παρθούν κάποια μέτρα και αυτά τα μέτρα είναι πολύ σημαντικά για την περιοχή. Είναι μέτρα τα οποία τα συμφωνήσαμε και έχουν καθαρά προληπτικό χαρακτήρα. Πριν πω οτιδήποτε άλλο σε σχέση με τα μέτρα, θέλω να τονίσω ότι ο περιορισμός της μετακίνησης των πολιτών πρέπει να δοθεί έμφαση στις ευπαθείς ομάδες. Θέλω να παρακαλέσω να κάνω έκκληση σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι είναι μεγάλης ηλικίας, έχουν υποκείμενα νοσήματα στην ευρύτερη περιοχή, σε επόμενες 14 μέρες να παραμείνουν σπίτια τους και κάτω από οποιαδήποτε δικαιολογία να μην βρεθούν στον δρόμο. Αυτούς προσπαθούμε να προασπίσουμε, να διαφυλάξουμε την υγεία των συγκεκριμένων ανθρώπων. Η δομή μπαίνει σε αποκλεισμό, σε στεγανοποίηση. Κανείς δεν μπαίνει, κανείς δεν βγαίνει. Ο Δήμος, σε συνεργασία με την περιφέρεια και τους εμπλεκόμενους, έχει αναλάβει όλο το κομμάτι της τροφοδοσίας και ό,τι χρειάζεται σε υγειονομικό υλικό, σε τροφές, σε παιδικές τροφές και στα ζητήματα τα οποία θα προκύψουν από τις ανάγκες αυτών των 14 ημερών. Ο Δήμος της περιοχής για τις επόμενες 14 μέρες μπαίνει σε περιορισμό, σε απαγόρευση κυκλοφορίας 8 το βράδυ με 8 το πρωί. Ταυτόχρονα η κατεξαίρεση κίνηση θα γίνεται μόνο για τους όρους και τις περιπτώσεις Β1, Β2, Β3, άρα Β4, Β5, Β6 για τις επόμενες 14 ημέρες αναστέλλονται. Επίσης αναστέλλεται η λειτουργία όλων των λαϊκών αγορών, αναστέλλεται η λειτουργία των παζαριών και οποιαδήποτε διαδικασία υπαιθρίου εμπορίου. Ταυτόχρονα ενισχύει το κέντρο υγείας Κρανιδίου με 6 γιατρούς και 4 άτομα νοσηλευτικό προσωπικό. Το ΕΚΑΒ σε 24ωρη βάση θα διαθέσει και για τη δομή και για τις ανάγκες της περιοχής. Ήδη ειδικά κλιμάκια του ΕΟΔΗ και ειδικά κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας είναι εδώ για τις επόμενες και για τις επόμενες ημέρες και μέχρι το βράδυ θα έχουμε προχωρήσει και σε όλους τους ελέγχους που χρειάζονται καθαρά για προληπτικούς λόγους από εργαζόμενους της ευρύτερης περιοχής που θα μπορούσε έμεσα ή άμεσα να έχουν σχέση με φιλοξενούμενους πριν τη Μεγάλη Πέμπτη. Όλα αυτά αντιλαμβάνεστε γίνονται για προληπτικούς λόγους και για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχει οποιαδήποτε περίπτωση να έχουμε την οποιαδήποτε επιδημιολογική έξαρση.